Ελίξιρο. Εκεί όπου η αμόρφη καταλήγωσε μια στενή λωρίδα άμμου. Αναλώνει την παντελή, κατακλείζεται από τη θάλασσα και αποκόπτει το νησάκι από τους νότιους ακτές. Στο Πρασονίσι πήγες, δες, διάλογα τον. Στο Πρασονίσι πήγε. Η εικόνα που παρουσιάζει γνωστή. Χιλιάδες τουρίστες και σέρφερς απολαμβάνουν το κύμα. Και όχι μόνο η εικόνα του είναι θεατρική, αλλά γοητευτική για τους ταξιδιώτες που θα φτάσουν ως εκεί. Αυτή τη φορά διασχίσαμε τη Λουρονισίδα και βρεθήκαμε στην άλλη πλευρά του νησιού. Για να καλύψουμε το Φαρ, ένα από τους καλύτερα διατηρητέως. Δεν πήρε τη λέξη, θα με πάρω και το κουστί. Να δω τι κάνει, θα κάνω και μια φωγάπια. Και θα πάω, το πήγα μία τέτοια. Μία βασιλόπιτα, λέει ο Βασίλης όρθισε τη βασιλόπιτα και την έκρονε χτες, πήγα μπράβο της. Ναι, αυτά παιδάκι μου. Το Πρασονίσι πήγε, πες, πήγε στο Πρασονίσι. Στο Πρασονίσι λέει ο Παπάς. Και σήμερα επιστρέφεται στα παλιά. Όχι, να πας, λέει. Γιατί επιλέγεις να γίνει, πιστεύετε, αυτός ο φάρος εδώ, σε αυτήν την περιοχή. Γεια σου, Βλάστα, ρε. Τι θα γίνει. Γεια σας, Πόλα που ήρθατε σήμερα και μου θυμίσατε τα παλιά μου και με πιάνει συγκίνηση. Και ήρθαμε να δούμε αυτό το κτίριο το οποίο το είχαμε και το λατρεύαμε. Και το είχαμε σαν σπίτι μας και ερχόταν τουρισμός, ξένοι ερωδίτες από διάφορα άλλα νησιά. Τους φιλοξενούσαμε, τους δίναμε ένα καφεδάκι, ένα νεράκι, μία πορτοκαλαδίτσα. Οι πορτοκαλαδίτσες εκείνα τα χρόνια ήταν οι γλυκές και βάζαμε λίγη πορτοκαλάδα και λίγο νεράκι και μας λέγανε ευχαριστώ, οι τουρίστες δεν ξέρανε να μας πούνε ευχαριστώ, μας κάνανε έτσι τα χέρια τους. Βέβαια, ο πρώτος είναι νότια περιφέρεια της Ρόδου και είναι μια μουδιά στη μέση, εκεί το οποίο λέγεται Μαχαιρία. Και μετά ξεκινάμε από εκεί, από την Αυγία μέχρι το Φάρο, είναι περίπου 3 χιλιόμετρα και ερχόμαστε και αυτό το εκεί πέρα η Αμμουδιά γίνεται τις περισσότερες φορές, γίνεται θάλασσα. Και τα απλά δέντρα και ίσως από εκεί. Αλλά πολύ ωραία που το είδε το δεντράκι της Απάνης προχθές. Πιο πολύ μου άρεσε και τι όμορφο το μποράκι μου. Να μου λέει, κάτσε και εδώ, έλα να πιούμε το καφέ. Έφερε και μελοκατάρωμα που το έφτιαξε η Τι γίνεται, Γιώργο. Άντε, υπάρχει ένας μύθος γύρω από τη ζωή σας και τη δουλειά σας, ο οποίος έχει τα καλά του και τα κακά του, αλλά κυρίως έχει τη μοναχική ζωή και τη ζωή δίπλα στη θάλασσα. Είναι έτσι εσείς που το ζήσατε? Εγώ το έζησα, παρόλο που είμαστε σε ακριτικά μέρη και σε κακές διαβιώσεις, λίγο οι διαβιώσεις, δηλαδή τα περάσματα που με τα βάρκα, με τα καΐκια, πάλι εγώ τα έλεγα ότι ήταν ωραία και ευχάριστη ζωή και όταν ήσουν καλός και είσαι και καλούς συναδέλφους, το έκανες και πολύ ωραίο το έβαλες το μαγνητόφωνο, έβαλες το ράδιο, τραγουδούσες, ψάρευες, αυτό. Εγώ το νομίζω ότι και τα κακά φαλάρια που πήγα που ήταν σε κακή διαβίωση, ότι πέρασα πολύ ωραία και ευχάριστα. Βέβαια, λίγο μονότονα, βέβαια, λίγο ας πούμε μοναξιά, αλλά ερχόταν κόσμος εδώ πέρα. Πάρα πολύ κόσμος και τουρισμός και από τα χωριά, ψαροδουβεκάδες, αυτά, δεν πέρασα κακά εγώ. Πέρα είχα φίλους πολλούς. Πάρα πολλούς φίλους ερχόταν, μας βοβράζανε από κάτω, από εκεί, από τη θάλασσα. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου ρε καπετά Μιχάλη.
ακούετε.